Για την παρασκευή σάπωνα ή κοινότερα σαπουνιού χρειαζόμαστε τρία βασικά υλικά. Υδροξίδιο του νατρίου, χρειαζόμαστε απιονισμένο νερό και ελαιόλαδο. Η αναλογία είναι 5 γραμμάρια υδροξιδίου του νατρίου, 15 γραμμάρια απιονισμένου νερού και 30 γραμμάρια ελαιολάδου. Αρχικά, διαλύουμε τα 5 γραμμάρια του υδροξιδίου του νατρίου μέσα στο απιονισμένο νερό. Η διάλυση γίνεται με τη βοήθεια μαγνητικού αναδευτήρα. Θα χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να διαλυθεί πλήρως το υδροξίδιο του νατρίου στο απιονισμένο νερό. Όταν διαλυθεί πλήρως το υδροξίδιο του νατρίου μέσα στο απιονισμένο νερό, σταματάμε τον αναδευτήρα, αφαιρούμε το μαγνητάκι από το εσωτερικό του δοχείου και στη συνέχεια προσθέτουμε το υδροξίδιο του νατρίου μέσα στο ελαιόλαδο. Η προσθήκη θα γίνεται πολύ αργά και σταδιακά με ταυτόχρονη ανάδευση του μείγματος με μια γυάλινη ράβδο. Το μείγμα αρχίζει να θολώνει και σταδιακά θα αρχίσει να γίνεται πιο πηχτό. Αφού βάλουμε και την τελευταία ποσότητα υδροξιδίου του νατρίου, συνεχίζουμε για λίγο ακόμα την ανάδευση του μείγματος με γυάλινη ράβδο. Προσοχή! Πάντοτε βάζουμε το υδροξίδιο του νατρίου μέσα στο λάδι και ποτέ το αντίστροφο. Συνεχίζουμε λοιπόν λίγο ακόμα την ανάδευση και προτού γίνει πολύ πηχτό το μείγμα μας, μπορούμε να βάλουμε, να προσθέσουμε, εάν θέλουμε, λίγες ποσότητες, μια μικρή ποσότητα εθερίων ελαίων, προκειμένου να δώσουμε όμορφη μυρωδιά στο σαπούνι μας. Αν θέλουμε, σε αυτό το στάδιο μπορούμε να προσθέσουμε και διάφορες χρωστικές για να δώσουμε και χρώματα στο σαπούνι μας και συνεχίζουμε την ανάδευση για κάποια ώρα ακόμα μέχρι το μείγμα να αρχίσει να γίνεται αρκετά πηχτό. Αφού το μείγμα μας γίνει αρκετά πηχτό, στη συνέχεια το αδειάζουμε μέσα σε μια φόρμα για να πάρει τη μορφή που θέλουμε. Και το αφήνουμε μέσα στη φόρμα για περίπου 2 με 3 μέρες προκειμένου το σαπούνι να πήξει καλά. Μετά από μερικές μέρες, το σαπούνι έχει στερεοποιηθεί και μπορούμε να το βγάλουμε από τη θήκη του. Το σαπούνι μας τώρα είναι έτοιμο.